ο Κυριάκος, είμαι πρόεδρος του Συνδικάτου των Εργαζομένων στον Επιστημιστικό Τουρισμό. Γιατί στους δρόμους, κύριε Τσιάκος. Για αυτό που επανειλημμένα δηλώνουμε, ότι πλέον δεν μπορεί να παρουσιάσει και αυτή η κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη, ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει με αυτόν τον τρόπο. Ανάπτυξη για αυτούς σημαίνει ακριβώς αυτό που προσπαθούν να εφαρμόσουν και με τα νέα μέτρα τα οποία φέρνουν, τα οποία θέλουν να ψηφίσουν. Που πρακτικά τι σημαίνει? Τσάκισμα οποιασδήποτε ακόμα και τη πιο παραμικρή κατάκτηση του κινήματος, σε ό,τι έχει να κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τις κατακτήσεις σε επίπεδο χώρου δουλειάς, σε επίπεδο συνδικών δουλειάς. Σε ό,τι έχει να κάνει, το βασικότερο ίσως όλων, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάκτηση, ξαναλέω, το να μπορούν οι εργαζόμενοι συλλογικά μέσα από το σωματείο τους να καθορίζουν την πορεία τους, το πλαίσιο δράσης τους και πάνω απ' όλα να αναδεικνύουν τις δικές τους ανάγκες προκειμένου να διεκδικούν. Αυτό λέμε ότι δεν θα τους περάσει, πόσο μάλλον τώρα που φέρανε στο προσκήνιο για άλλη μια φορά και τη νέα επίθεση στο ασφαλιστικό. Αυτά όλα δείχνουν το πώς αναγνωρίζουν αυτοί που κυβερνάνε σήμερα όπως και οι προηγούμενοι την ανάπτυξη, το πώς προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες προκειμένου να πάμε μπροστά. Μόνο που αποκρύπτουν το βασικότερο, ότι όλοι εμείς ματώσαμε και τα χρόνια αυτά που λένε του μνημονίου και μετέπειτα προκειμένου να πλουτίζουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί.